παλιά εκκλησία. Mm. Παλιά εκκλησία ήταν έτσι σκοτεινή, εικόνες έτσι φοβερές όπως αυτές τις έχουμε και τώρα. Και μέσα στην εκκλησία ήταν η καταπαχτή που είναι τώρα η τάφη. Ήταν στο αριστερό πίσω μέρος της εκκλησίας, όπου μπορούσε να στέκεσαι από πάνω ή μπορούσε να κατεβείς κάτω, άμα ήθελες, από μέσα στην εκκλησία. Πολύ σύντομα, δηλαδή όταν έγινα 5 χρονών 6, είχε να αρχίσει άλλη εκκλησία μεγάλη. Εκατεδαφίστηκε η πρώτη εκκλησία, δηλαδή. Εκατεδαφίστηκε μετά που τελειώσε η εκκλησία, όταν θα χτίζαν το καμπαναριό. Mm. Ενώ μπορούσε να μείνει και να μπει κάπου αλλού το καμπαναριό, αλλά έτσι τα συνδυάστηκαν. Η πίσω γωνία της μακρόστενης ξυλόσκεπης απλής εκκλησίας που είχαμε. Έφτασατε αρκετά χρόνια την παλιά εκκλησία. Η πρώτη μου, έτσι, πρώτη φορά που μου έρχεται στο νου με την παλιά εκκλησία είναι ότι μια φορά έπιαν η μάμμα μου και είπε μου, άμα ξυπνήσεις και ντυθείς, έλα και εσύ. Είχα μια υπηρέτρια, έπρεπε να μου φορήσει μια γραβάτα να μου φορήσει και βάλε μου την γραβάτα που μέσα από το πουκάμισο. Αλλά η εκκλησία μας παλιά ήταν κάτι υπέροχο. Ένα υπέροχο, ελυπήθηκα που την χαλάσαν. Τώρα λυπούμε, διότι τότε έβλεπες κάτι καινούριο με μάρμαρα της Πεντέλης. Ας πούμε, είμαστε η μόνη εκκλησία στην Κύπρο που είχαμε πεντελικό μάρμαρο. Και όταν το οποίο θυμούμε, και θα σας το πω, που μου είπε ο κύριος Σουκιούρογλου, μια νύχτα που πήγαμε σπίτι του. Η Σουκιούρογλου ήταν η κυρία Άννα, ο κύριος Γιώργος, οι οποίοι ήταν Μικράς Ασίας και ο οποίος ήταν ο πρόεδρος των επιτρόπων. Ήταν επίτροπος τους εγγύρους βασικά που εφρόνησε για την ανακαίνιση, για την χτίσιμο της νέας εκκλησίας. Αν ήμουν να σου πω κάτι, ήμουν μωρόν, ήμουν 10-12 χρονών, να σου πω κάτι, Ανδρέα, μου να το θυμάσαι να το πεις και στους επόμενες γενιές, ότι όταν ανοίγαμε που κάτω για να χτίσουμε την εκκλησία, σκάβαμε, είναι γεμάτο τάφι. Και χτίσαμε πάνω στους τάφους. Τώρα, εγώ τότε ήμουν μωρό, δεν μπορούσα να ρωτήσω παραπάνω πράγματα, αλλά στον υστέρο πληροφορούμε ότι χτίσαμε την πάνω σε ενετικό, φράγκικο νεκροταφείο. Εκ των πραγμάτων, κάποιος συνελήφθη ότι έσκαφτε, λέμε που με όνομα, έσκαφτε στο ύπνο δωμάτιο του όλη νύχτα και έφκανε αρχαία και μπούλα. Κάτσε φυλακή. Να μην πούμε ονόματα, δηλαδή. Επαντρευτήκαμε στους Άγιους Ομολογητές εμείς. Αν ήταν μεγάλη χαρά. Θυμούμαι ότι με την νονά μου κατεβαίναμε κάτω στους Αγίους και τους ανάφκαμε που ήμουν ερωτευμένη. Γιατί πραγματικά θεωρώ τους Αγίους τούτους προστάτες της οικογένειας. Και το απολυτίκιο τους αυτό λέει. Είναι προστάτες των γονιών, των παιδιών, της οικογένειας. Και πάντα έτσι τιμώ τους και τους αγαπώ. Και έχει, ξέρετε ότι έρχεται κόσμος που άλλες ενορίες τη γιορτή τους, που θυμάται και θέλει να κατεβεί κάτω στο αγίασμα, που είναι εκείνο το πηγάδι με τις εικόνες. Πολλοί αιμαλωστιανοί δεν το ξέρουν τώρα, οι καινούργοι. Κάτω από το καμπαναριό υπάρχει σκάλα στενή, σαν καταπαχτή, και κατεβαίνεις σε τρεις θολωτούς τάφους της εποχής, της ρωμαϊκής εποχής. Μέσα σε εκείνους τους τάφους υπάρχουν τρεις εικόνες των Αγίων με τα καντήλια τους, και στη μέση υπάρχει ένα πηγάδι, το οποίο έχει και λίγο νερό. Και ο κόσμος ευλαβείται το χώρο, παρόλο που δεν είναι εδώ που έζησαν οι Άγιοι, αλλά η παρουσία των Αγίων και ένα θαύμα που έγινε σε μια Αγγλίδα που περνούσε μπόξω από την εκκλησία και άκουε ψαλμωδίες και ήταν ολόφωτη η εκκλησία ενώ τίποτε δεν υπήρχε. Κατά την παράδοση, ο κόσμος πιστεύει ότι οι Άγιοι έχουν μια επίδραση, μια αγαθή επίδραση στον χώρο. Έξερα
έμαθα ότι υπήρχαν, αλλά δεν κατέβηκα ποτέ μου. Δεν τόλμησα να κατέβω, με την ιδέα ότι είναι τάφη. Ναι. Και το 1231 έχουμε τους Άγιους Ομολογητές, Οσιομάρτυρες, που εμαρτύρησαν στην κύλη του Παιδιαίου, όπου είναι και το παρεκκλήσιο των 13. Εξού και διατηρήθηκε η ονομασία Άγιοι Ομολογητές.